Να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη. 4 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το 18ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων, στίχη 23-35. «Δια τούτο ομοιώθη βασιλεία των ουρανών ανθρώπων βασιλεί όσοι θέλεσι συνάρει λόγο μετά των δούλων αυτού. Αρξαμένο δε αυτού συνέρην προσυνέχθη αυτό εις οφηλέτης μερίων ταλάντων. Με έχοντες δε αυτού αποδούνε, εκέλευσαν αυτόν ο κύριος αυτού πραθύνει τη γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνει. Πεσόν ουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον. Κύριε, μακουθύμισον επί μη και πάντα σε αποδώσω. Σπλαγνιστής δε ο κύριος του δούλου εκείνου απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτό. Εξεθόν δε ο δούλος εκείνος έβρεν ένα το συνδούλο αυτού ως όφελεν αυτού 100 δενάρια και κρατήσει αυτόν έπνιγε λέγον. Απόδος μη ήτι οφείλεις. Πεσόν ουν ο σίδωλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον. Μακουθύμισον επί μη και αποδώσωση. Ο δε ούκ ήθελε, αλλά απεθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν ιωσού από δω το φιλόμενο. Ιδόντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα ελεπίθεσαν σφόρδα και ελθόντες διεσάφησαν το Κυρίο ή αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλισάμενος ο Κύριος αυτού λέγει αυτό, δούλε πονηρέ, πάσαν την οφελήν εκείνεν αφήκασε επί παρικαλισάσμε, ούκ είδε και σε ελεήσε τον σύνδουλό σου ως και εγώ σε ελεήσα. Και οργιαστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές ιωσού από δω παν το φαινόμενον αυτό. Ούτω και ο πατήρ μου ο υποράνιος πείσι μην για μία θήτη έκαστος του αδερφού αυτού τα παραπτώματα αυτών από των καρδιών ημών τα παραπτώματα αυτών. Εδώ θέλω να κάνω 3 σχόλια. Πρώτον, γιατί ο Χριστός είπε αυτήν την παραβολή? Μας το διδάσκει παραπάνω ο Ευαγγελιστής, στίχη 21-22, λέγει εκεί ότι ο Απόστολος Πέτρος πλησίασε τον Χριστό και του είπε «Κύριε, ποσάκης αμαρτήσεις εμέ ο αδερφός μου και αφήσω αυτό έως επτάκης?» Λέγει αυτό ο Ιησούς. «Μου λέγωσι έως επτάκης, αλλά έως εβδομή κοντά και σεπτά. Πόσες φορές θα σφάλει, λέγει ο Πέτρος στον Χριστό, ο αδελφός μου και είμαι υποχρεωμένος να το συγχωρήσω μέχρι 7 φορές. Όχι, του λέγει ο Χριστός, δεν σου λέω μέχρι 7, αλλά 77 φορές του 7, αναρρύθμιτες φορές. Όσες φορές θα σφάλει, είσαι υποχρεωμένος να τον συγχωρήσεις». Γιατί τότε λέγει, μοιάζει η βασιλεία των ουρανών με κάποιον άνθρωπο βασιλιά, ο οποίος θέλησε να κάνει λογαριασμό με τους δούλους του, αφού του έφεραν κοντά του έναν δούλο που του χρωστούσε 10.000 τάλαντα. Δηλαδή, σημερινά λεφτά, περίπου 5.500 ευρώ. Και επειδή ο δούλος δεν είχε να τα πληρώσει, ο βασιλιάς διέταξε να πουληθεί αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντα για να εκπληρώσει το χρέος. Έπεσε λοιπόν ο δούλος στα πόδια του Κυρίου, τον προσεκίνησε, τον παρικάλεσε και του είπε «Κάνε υπομονή και όλα θα σου τα πληρώσω». Το δεύτερο που θέλω να πω εδώ είναι ότι αφού ο βασιλιάς τον άφησε ελεύθερο, όταν έφυγε αυτός, στον δρόμο του βρήκε ένα σύνδουλό του που του κοστούσε 100 δενάρια. Δηλαδή σημερινά λεφτά περίπου 180.000 ευρώ. Και αφού τον έπιασε από το λοιμό με σκοπό να τον πνίξει, του είπε «Γλίγορα βγάλε να μου δώσει το χρέος που μου χρωστάς». Έπεσε λοιπόν ο σύνδουλός του στα πόδια του, τον προσεκίνησε, τον παρικάλεσε όπως και ο ίδιος παρικάλεσε τον βασιλιά και του είπε «Κάνε υπομονή και θα σου τα πληρώσω». Αυτός όμως δεν έκανε υπομονή, δεν τον άφησε ελεύθερον όπως και ο βασιλιάς άφησε αυτόν, αλλά τον πήρε και τον έριξε στη φυλακή για να εκπληρώσει το χρέος. Όταν άλλοι σύνδουλοι του άκουσαν όλα αυτά που έκανε αυτός ο σκληρός δούλος, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και τα είπαν στο βασιλιά.
Τότε ο βασιλιάς τον κάλεσε και του είπε: «Δούλε πονηρέ, όλο αυτό το χρέος που μου χρησιμοποιούσε σου το χάρισα επειδή με παρεκάλεσε. Λοιπόν, δεν έπρεπε και εσύ να συγχωρήσεις και να ελεήσεις τον σύντολό σου όπως και εγώ σε ελέησα?» Και οργίστηκε, λέγει ο Χριστός ο βασιλιάς, επί του δούλου εκείνου, και τον παρέδωσε στους βασανιστάς να τον βασανίζουν και να τον ρίξουν στη φυλακή μέχρι εκπληρώσει το χρέος που του χρωστούσε. Και αφού είπε αυτή την παραβολή ο Χριστός, τελειώνει με τους εξής λόγους: «Έτσι θα κάνει και ο πατέρας μου ο επωράνιος σε όλους εσάς, αν εσείς δεν θα συγχωρήσετε τα σφάλματα των αδελφών σας από την καρδιά σας». Και το τρίτο που θέλω να πω εδώ είναι ότι εγώ, Απόστολε, εσύ, ο άλλος, όλοι τις αμαρτίες που έχουμε κάνει ενώπιον του Θεού μοιάζουν σαν 5,5 δις ευρώ, όπως χρωστούσε ο δούλος. Και τα σφάλματα που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι σε εμάς είναι μηδενικά. Είναι 180.000 ευρώ. Δηλαδή, τα 180.000 ευρώ μπροστά στα 5,5 δις είναι ψίχουλα, ούτε ψίχουλα δεν είναι. Γι' αυτό ας συγχωρήσουμε τα σφάλματα των άλλων ανθρώπων, διότι όπως λέγει εδώ ο Χριστός, αν δεν θα συγχωρήσετε τα σφάλματα των άλλων ανθρώπων, ούτε ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς θα συγχωρήσει τα δικά σας σφάλματα. Και όπως μας διδάσκει ο Χριστός στην περικοπή που διαβάζει η Εκκλησία την Κυριακή της Τυρινής, είναι στο 6ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων 14-15 στίχους. Λέγει εκεί: «Εάν γραφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και μην ο πατήρι μόν ο ουράνιος. Εάν δεν μη αφήτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ο δε ο πατήρι μόν αφήσει τα παραπτώματα ημών». Έτσι λοιπόν πρέπει να συγχωρήσουμε τα σφάλματα που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι σε εμάς, για να μας συγχωρήσει και ο Θεός. Διότι, τέλος θέλω να πω και το εξής. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην πρώτη του επιστολή, 4ο κεφάλαιο, στίχη 21-22, λέγει: «Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδερφόν αυτού μισή, ψεύστησε στην ο γάρμη αγαπών των αδερφών ον εώρακε τον Θεό ον ούχε όρακε πώς δύναται αγαπάν, και ταύτη την εντολήν έχουμε από αυτό είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδερφών αυτού». Εάν κανείς, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, λέγει ότι πιστεύω στον Θεό, τον αγαπάω, τον σέβομαι, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν αγαπάει τον συνάνθρωπό του, όλους τους ανθρώπους, τους αδερφούς του που τους βλέπει πάντοτε, πώς μπορεί να αγαπήσει τον Θεό που ποτέ δεν τον είδε? Και αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός, ώστε όποιος θέλει να αγαπάει τον Θεό να αγαπάει και τους αδερφούς του. Έτσι, τέλος, ας συγχωρήσουμε τα σφάλματα που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι σε εμάς, για να μας συγχωρήσει και ο Θεός. Η τραγικότητα στο σύγχρονο χριστιανικό λεγόμενο κόσμο είναι ότι όχι μόνο δεν αγαπούμε τους αδελφούς μας, αλλά γινόμαστε εμείς αίτιοι να δυστυχούν οι αδελφοί μας λόγω της απληστίας και της αρπακτικότητάς μας. Σήμερα πάνω στον πλανήτη Γη ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ευνοημένοι είναι ένα μικρό μέρος του πληθυσμού του πλανήτη. Να πούμε 500 εκατομμύρια, όταν δυστυχούν 6,5 δισεκατομμύρια συνανθρώπων μας εξαιτίας της απληστίας των πρώτων. Και δεν έχουμε καν την αίσθηση του κακού που έχουμε προκαλέσει, ώστε να μετανοήσουμε και να συμβάλλουμε στο να ανακουφιστούν όλοι αυτοί οι συνάνθρωποι μας που υποφέρουν εξαιτίας μας. Αλλά απέναντίας παραμένουμε εγωπαθείς και δεν έχουμε καμία διάθεση να χάσουμε αυτά τα θεωρούμενα κεκτημένα. Μάλιστα, πολλές φορές, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό κόσμο, καλλιεργείται η εντύπωση ότι η υλική ευτυχία είναι η ευλογία του Θεού σε αυτούς που τον πιστεύουν.
Αλλά ο Θεός δεν νομίζω να λέει κάπου ότι αυτοί που θα πιστεύουν θα περάσουν καλά πάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Υπάρχει κανένα τέτοιο χωρίο, αγαπητοί? Θα το δούμε στην τελευταία ευαγγελική περικοπή που θα διαβάσουμε. Ωραία. Και το τελευταίο που θα ήθελα να τονίσω, δεν λέει απλώς να αφήσουμε έκαστα στο αδελφό αυτού ότι μας έχει κάνει, αλλά τονίζει από τον καρδιόν ημών. Τι είναι αυτό το από καρδιόν? Από την καρδιά μας δηλαδή, από τον εαυτό μας δηλαδή, να το αισθανόμαστε. Να το όχι με το στόμα, αλλά με την καρδιά, με την ψυχή μας, το πνεύμα να πει όχι, το συγχωρώ πραγματικά. Έτσι, εδώ αυτό είναι, πρέπει να το αισθάνεται. Περνούμε από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη σωζόταν εκείνος ο οποίος εκτελούσε κατά γράμμα τις εντολές του νόμου. Είτε του άρεζε είτε δεν του άρεζε, είτε συμφωνούσε είτε δεν συμφωνούσε. Από τη στιγμή που υποχωρούσε και τα έκανε αυτά που του ζητούσε ο Μωσαϊκός νόμος, σωζόταν. Ο Χριστός όμως εδώ θέλει την καρδιά μας. Έτσι. Δεν είναι μια νομική διάταξη που οφείλουμε να την κάνουμε για να σωθούμε. Εάν μέσα μας η καρδιά μας δεν το λέει αυτό, αλλά το λένε μόνο τα χείλη μας, είναι χαμένα. Χαμένα. Ψευδόμαστε ενώπιον του Θεού, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Άρα βάζει πολύ ψηλά τον πύχη ο Χριστός και μας καλεί να ανεβούμε. Και πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί πέρα, να συγχωρήσουμε τον εχθρό μας? Όλοι μας λίγο πολύ καθημερινά ομολογούμε ότι δεν υπάρχει δυσκολότερο πράγμα από το να συγχωρήσουμε αυτόν που μας έβλαψε. Αυτό είναι. Ήθελα εγώ να συμπληρώσω ότι αν οι κυβερνήσεις των εθνών θα είχαν στην Βουλή για πηξίδα το Ευαγγέλιο του Χριστού, πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε ούτε πόλεμος, αλλά ούτε πείνα στη γη. Θα ζούσαν όλοι οι άνθρωποι αδελφωμένοι και ευχαριστημένοι. Ο ένας με τον άλλον θα βοηθούσε. Δεν θα υπήρχε κανένας φτωχός. Θα ζούσαν όλοι σαν αδελφοί οι άνθρωποι επί της γης.